η Μαριάννα του Μασάτου μιλάει στην κάμερα του Εύδης για όλα, αλλά και για τη θεατρική παράσταση «Αγαπάω Αλλά» που ήδη έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Διαπραγματεύεται τις σχέσεις των ζευγαριών, τις σχέσεις φιλίας, γενικώς τις σχέσεις των ανθρώπων και πόσο Αλλά μπορεί να χωρέσει κάθε σχέση. Είστε σε ένα χώρο αρκετά ανταγωνιστικό. Δεν είμαι ανταγωνιστική καθόλου. Δεν θέλω να μπαίνω στο ρουθούνι. Θυμώνω πάρα πολύ με τους υπερεκτιμημένους, το οποίους γίνομαι μουρλή από τα νεύρα μου. Γίνομαι μουρλή όμως και για ηθοποιούς που ξέρω ότι είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι τους έχεις δώσει. Την κρίση πώς σχολιάζετε? Έχω αναγκαστεί να προσαρμοστώ. Δεν έχω και κανένα άλλο περιθώριο. Δηλαδή, ειδικά ο δικός μας ο κλάδος, που θεωρείται ότι είναι ένα είδος πολυτελείας, έχει πληγεί από τους πρώτους. Με την κρίση και με όλα αυτά τα πράγματα, και επειδή είμαι και λίγο από την Κεφαλονιά και πότε το θυμάμαι, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα ότι είμαι μόνο ηθοποιός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τώρα πια μπορώ να κάνω τα πάντα. Σας λείπει τηλεόραση σήμερα? Κοίτα δες, από τη στιγμή που έχω δουλέψει σαν το σκυλί στην τηλεόραση, από το 92 μέχρι και πριν από 3 χρόνια, δεν μου λείπει αυτή τη στιγμή, γιατί η ζωή μου γεμάτη από την οικογένειά μου, από το παιδί μου, επαγγελματικά από το θέατρο. Πόσο πολύ έχει αλλάξει τη ζωή σας ο ερχομός της κόρης σας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός που δεν έχει αλλάξει η ζωή του. Δηλαδή, πρέπει να είσαι η γκάου. Είναι άλλα ψέματα. Δεν μπορεί να έχει έρθει ένα πλάσμα το οποίο είναι το θαύμα της ζωής, η ύπαρξη της ομορφιάς του κόσμου για τον κάθε γονιό του παιδί του, έτσι. Και να μην έχει επηρεαστεί η ζωή του, η οπτική του γωνία. Αν αύριο μεθαύριο που θα μεγαλώσει, θα ζητήσει να γίνει ηθοποιός? Αχ, ας μην μου το ζητήσει. Αλλά αν μου το ζητήσει, τι να κάνω, την καρδιά μου πέτρα. Εγώ είμαι και λίγο από το να αυτοί μπαίνουν, από το να αυτοί βγαίνουν, σκοτίστηκα τι θα πεις εσύ, τι θα πει ο άλλος. Δεν έχω καμία υποχρέωση να είμαι καλή. Είμαι όσο καλύτερη μπορώ. Δεν έχω δώσει όμως κανέναν όρκο σε κανέναν ότι θα είμαι οπωσδήποτε καλή. Αυτό εγώ μπορώ να το διαπραγματευτώ, μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω αν το παιδί μου θα μπορούσε να το κάνει. Είναι αλήθεια ότι ο σύζυγός σας γράφει τραγούδια για τη μικρή? Τι έχει γράψει? Ειδικά αφιερωμένα για το παιδί. Ναι. Στίχη μουσική. Bye, μπαμπά, για Χρυσίδα Παναγιώτα. Ασχολείται με τη μουσική? Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσα ταλέντα που, αν πραγματικά τα βάλει στη σειρά, είναι όσο εξοργιστικό. Πόσο δύσκολο τελικά ή πόσο εύκολο είναι να συνυπάρχετε στον ίδιο χώρο με τον σύζυγό σας? Υπέροχο είναι. Έτσι κι αλλιώς συνυπήρχαμε πριν είμαστε ζευγάρι. Δηλαδή ήταν μια συνθήκη που μας κάλυπτε στο επίπεδο της δουλειάς 100%. Γιατί να μην μας καλύπτει τώρα που έχουμε να κερδίσουμε και στιγμές κοινές. Είστε παρεμβατικοί ο ένας στον άλλον όσο έχει να κάνει με τη δουλειά? Όχι. Δεν είμαστε παρεμβατικοί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, βασικός παράγων της ζωής μας είναι η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Γιατί αν χαθεί αυτό, τελειώνουμε όλα. Σε μια συνέντευξή σας διαβάσαμε ότι φτάσατε 38 κιλά κάποια στιγμή. Από την πολλή δουλειά χάθηκε η όρεξή μου και δεν είμαι ένας άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Πρόθω θυροειδίτιδας, δεν είμαι ένας άνθρωπος που αγαπούσα το φαΐ. Μόνο τα γλυκά αγαπούσα, ξέχναγα να φάω έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή από την πολλή δουλειά και από το άγχος και από το τσιγάρο, γιατί δυστυχώς κάπνιζα τότε, δεν είχα μυαλό, και έφτασα 38 κιλά. Ναι, αλλά δεν ήταν, δηλαδή δεν είχα κανένα θέμα. Μας μίλησε και για το λεύκομα Τζένικα Ρέζ 20 χρόνια μετά. Είναι το λεύκομα. Τα 20 χρόνια από το ταξίδι της Τζέννης Γιαλού. Είναι το ίδρυμα Τζέννη Καρέζη και είναι και η μονάδα του Αρετέιου Πανεπιστημίου Τζέννη Καρέζη, παρηγορητικής αγωγής. Είναι ανακουφιστική αγωγή, είναι για τους χρόνια πάσχοντες από διάφορα νοσήματα. Αγοράζοντας αυτό το λεύκομα, συμμετέχουμε στην προσπάθεια που κάνει η μονάδα και το ίδρυμα.